Ο επόμενος φιλοξενούμενος στη συχνότητά μας είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία κύριος Παναγιώτης Γκαρτζονίκας, που είναι επιπλέον και διευθυντής του περιοδικού στρατηγιωτικής στρατηγικής Στρατηγίν. Θέλω να σας πω ότι όσοι μας προέτρεψαν, το εννοώ αυτό, να ακούσουμε τον κύριο Γκαρτζονίκα, μας υπόμνησαν ότι είναι από εκείνα τα πρόσωπα, εσείς θα το κρίνετε, που στο πεδίο της στρατηγικής ανάλυσης από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων θα έλεγε κανείς ότι κοσμούν με τον τρόπο που προσεγγίζουν κρίσιμα γεγονότα που αφορούν και την πατρίδα μας. Βεβαίως εδώ πέρα έχουμε τεκτονικές παγκόσμιες αναταράξεις, αλλά μην ξεχνάμε ότι μέσα αυτές τις αναταράξεις είναι και η πατρίδα μας. Η γεωγραφία μας έχει τάξει σε πολύ συγκεκριμένο σημείο. Κύριε Γκαρτζονίκα, καλημέρα από το Ηράκλειο. Κύριε Σαχίνη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τις φιλοφρονήσεις. Κύριε Γκαρτζονίκα, θα ξεκινήσω διαφορετικά ρωτώντας σας. Είμαστε στη 15η ημέρα ενός πολέμου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που συγκλονίζει όλο τον πλανήτη και σε επίπεδο πρωτίστως ανθρωπιστικό. Νομίζω ότι στρατιωτική το ξέρετε καλύτερα, τις συνέπειες του πολέμου, τον όλεθρο, τους νεκρούς, την προσφυγιά, ακόμη και τον πυρηνικό τρόμο. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, μετά από 15 μέρες, υπάρχουν κάποια πρώτα κρίσιμα κατ' εσάς συμπεράσματα που αφορούν την άμυνα της δικής μας πατρίδας? Μάλιστα. Καταρχάς, τους πολέμους, οι πόλεμοι δεν ξεκινούν από τους στρατιωτικούς. Τους πολέμους τους κάνουν οι πολιτικοί. Μπορεί κάποιοι πολιτικοί να προέρχονται από το στρατό, πάντως τους πολέμους δεν τους ξεκινάνε οι στρατιωτικοί, για αυτόν τον λόγο που είπατε. Για την πατρίδα μας, τι νομίζω ότι είναι πιο σοβαρό από αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα? Το ένα είναι ότι πολλοί αναλυτές τα προηγούμενα χρόνια υπογράμμιζαν ότι η Ρωσία έχει αυτό το περίφημο δόγμα Γεράσιμοφ, που αναφέρεται στη χρήση μη στρατιωτικών μέσων για την επίτευξη πολιτικών σκοπών, το οποίο, όπως είδαμε μέχρι τώρα, η Ρωσία πλέον χρησιμοποιεί στρατιωτικά μέσα με τον κλασικό τρόπο για να πετύχει πολιτικούς σκοπούς. Ένα είναι αυτό, και από αυτό το γεγονός η σύνδεση, η Ρωσία έδειξε αυτή τη φορά ότι έχει μάλλον απεριόριστους πολιτικούς σκοπούς που ενδεχομένως να τους μετριάσει, δηλαδή να υποτάξει στην ουσία την Ουκρανία. Το θέμα είναι ποιοι θα πρέπει να είναι από τη δική τους την πλευρά η στρατιωτική αντικειμενική σκοπή για να πετύχει τον πολιτικό στόχο. Φαίνεται δηλαδή ότι η πολιτική χρησιμότητα της στρατιωτικής δύναμης είναι ένα ζήτημα που μπαίνει πάλι, όπως και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε. Για την πατρίδα μας ειδικότερα, η Ρωσία είναι μια αναθεωρητική δύναμη, όπως είναι και η Τουρκία. Η γαλάζια πατρίδα θα λέγαμε ότι είναι ίσως το ισοδύναμο αυτού που προσπαθεί να πετύχει η Ρωσία με το να ελέγξει γεωπολιτικά τον χώρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης προς τα δυτικά. Η Τουρκία έχει κωδικοποιήσει πλέον με την γαλάζια πατρίδα τι επιθυμεί στον ευρύτερο χώρο, στη γειτονιά μας. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι παροδικό, ούτε θα τελειώσει με τον Ερντογάν και θα περάσει από πολλές φάσεις. Έχουμε λοιπόν και εμείς δίπλα μας μία αναθεωρητική δύναμη, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να την εξευμενήσουμε ούτε να κάνουμε κάτι άλλο. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι η αποτροπή στην περίπτωση της Ουκρανίας απέτυχε. Ξέρετε, ορισμένοι χρησιμοποιούν την αποτροπή σαν να είναι κάποιο θυμιατό, αναφέροντας πολλές φορές την αποτροπή, ότι αποτρέπουμε και τους Τούρκους, ή αποτρέπουμε εφόσον υπάρχουμε, ή αποτρέπουμε εφόσον πήραμε κάποια οπλικά συστήματα. Η αποτροπή είναι μια ιδέα η οποία γεννήθηκε στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου μεταξύ των δυνάμεων που είχαν πυρηνικά
και λειτουργήσε μεταξύ των δύο συνασπισμών με τα πυρηνικά όπλα, δεν είχαμε σύγκρουση. Η αποτροπή όμως δεν λειτουργεί μεταξύ συμβατικών δυνάμεων ή όταν χρησιμοποιούνται συμβατικές δυνάμεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι, πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Το τρίτο και συνδεδεμένο με το προηγούμενο που θέλω να πω είναι ότι δεν αρκούν οι εξοπλισμοί. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά εδώ, αλλά να μην πάμε παραπέρα. Το τέταρτο είναι ότι η Ουκρανία από το 2014 με την προσάρτηση της Κρυμαίας και της περιοχής εκεί του Ντονμπάς, νομίζω ότι δεν ήταν στο βαθμό που θα έπρεπε στρατιωτικά προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει την ρωσική απειλή. Δηλαδή το ότι πήρε αντιαρματικά από τις ΗΠΑ, από τη Βρετανία ή τώρα από τη Σουηδία και από άλλες χώρες, δεν ξέρω τι έκανε στο προηγούμενο διάστημα. Σαφώς και έκανε κάποιες άλλες προετοιμασίες, αλλά νομίζω ότι αυτές δεν ήταν αρκετές. Να μείνω μέχρι εδώ, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Κύριε Καζονίκα, θέλω να σας ρωτήσω. Είπατε δεν ήταν προετοιμασμένοι. Δεν ήταν προετοιμασμένοι ή πόνταρε, να μην πω άλλα παραδείγματα, στη στήριξη από τις ενδυνάμει φιλίες και συμμαχίες πάρα πολλά και τελικά αισθάνθηκε αδειασμένη. Ένα αυτό. Και δεύτερον, αυτός ο πόλεμος δεν καταρρύπτει και το αφήγημα των σημειακών χτυπημάτων? Είναι ένας γενικευμένος πόλεμος. Λέει κάτι για μας αυτό? Και μάλιστα με επίκεντρο πια τα αστικά κέντρα. Δηλαδή αυτά είναι κυκλωμένα, τα τέσσερα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό λέει κάτι για μας? Γιατί πολλές φορές ακούω, όχι εσάς, αλλά και συναδέλφους σας να λένε ότι θα γίνει ένα, ενδεχομένως σε ένα θερμό επεισόδιο, ένα χτύπημα. Το θέμα είναι πώς θα απαντήσουμε εμείς, μέχρι να μπουν οι τρίτοι να μεσολαβήσουν. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα, τα ακούτε αυτά. Εδώ τι βγαίνει ως συμπέρασμα? Για το πρώτο, για τις συμμαχίες. Ναι, έχετε δίκιο. Η Ουκρανία είχε στηρίξει πάρα πολλά στις συμμαχίες, στην υποστήριξη της Δύσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ κτλ. Είναι γεγονός βέβαια, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί και εμείς λέμε υπογράψαμε με τη Γαλλία σύμφωνο κτλ. Είναι γνωστό ότι το 1994 με τη συμφωνία αυτή της Βουδαπέστης, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες επεδίωκαν τα πυρηνικά που είχε η Σοβιετική Ένωση και τα οποία υπήρχαν σε τέσσερις χώρες πλην της Ρωσίας, στη Λευκορωσία, την Ουκρανία και στο Καζακστάν, να τα πάρει όλα η Ρωσία για να μπορέσει να τα διαχειριστεί ένας δηλαδή, γιατί η διασπορά ήταν επικίνδυνη. Και πίστηκαν οι άλλες χώρες να τα παραδώσουν στην Ρωσία, μεταξύ των οποίων και η Ουκρανία. Και υπέγραψαν λοιπόν αυτό το σύμφωνο της Βουδαπέστης, το οποίο το υπέγραψαν και οι Βρετανοί, εκτός από τους Ρώσους, τους Ουκρανούς και τους Αμερικανούς, με τον οποίο εγγυόνταν την ασφάλεια της Ουκρανίας όλοι αυτοί που το υπέγραψαν. Βέβαια αποδείχθηκε ότι αυτό, ξέρετε, ούτε το αναφέρει κανείς πλέον. Το λέω αυτό για να το έχουμε υπόψη μας εμείς για τις συμμαχίες, τους συμμάχους κτλ. Για το δεύτερο που λέτε, επειδή και σε εμάς αναφέρθηκε, και όχι μόνο αναφέρθηκε, μάλιστα και πρώην Υπουργός Άμυνας σε μια ομιλία του το 2010, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος πήγε στη Σχολή Πολέμου και λέει αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι σημειακές κρίσεις. Δηλαδή ο στρατός σε ένα ρόλο όπως είναι το 100 της αστυνομίας. Στέλνουμε το 100, γίνεται μια παρεξήγηση, λύνεται και φεύγουμε. Εκτός αυτού όμως, το πιο σοβαρό με τη σημειακή κρίση είναι αυτό που κάνει ο στρατός, είναι η προσωπική μου άποψη αυτή, ακόμα και τώρα έκανε μια διοίκηση ειδικού πολέμου, ακριβώς επειδή θεωρώ έχει μια αντίληψη σημειακού πολέμου, ότι οι ελαφρές δυνάμεις είναι αυτές οι οποίες θα σηκώσουν το βάρος. Οι ελαφρές δυνάμεις που είναι και επίλεκτες είναι πάρα πολύ καλές και τις χρειαζόμαστε, όπως τις χρειάστηκαν και οι Ρώσοι που χρησιμοποίησαν στην αρχή τους αλεξοντιστές. Αλλά εάν δεν έχεις, δηλαδή, για να το πω με μια αναλογία, οι ελαφρές δυνάμεις είναι όπως τα ψηλά που έχεις στην τσέπη σου. Άμα δεν έχεις έναν
τραπεζικό λογαριασμό, στο οποίο να έχεις καταθέσεις, να μπορείς να κάνεις αναλήψεις, και αυτό είναι οι βαριές δυνάμεις, δεν μπορεί να κερδίσεις ένα πόλεμο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο πρέπει να το πάρουμε και είναι πάρα πολύ σοβαρό που το θέσατε. Μάλιστα. Να ρωτήσω και σε επίπεδο κοινωνίας και μετά θα πάω σε πιο βαριά ζητήματα, γιατί έχουμε και κάποιες εξελίξεις εδώ από ό,τι φαίνεται. Ιδιοσιογραφικά εννοώ και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς τα προσεγγίζετε. Αλλά είπα ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι Ρώσοι έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τους κατά βάση σε 4 μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι το Χάρκοβο, είναι η Μαριούπολη, είναι η Οδυσσός και είναι και το Κίεβο. Και υπάρχει από την άλλη, νομίζω ότι και εσείς το είδατε, ο τακτικός Ουκρανικός στρατός μάλλον δεν μπόρεσε να ορθώσει πολύ πιστική αντίσταση στο να σταματήσει τις προελάσεις στις Κύκλος. Όμως υπάρχει και ο ενεργός παράγοντας πολιτοφυλακής πολιτών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάποιοι έχουν και σκοτεινά. Υπάρχει μία αντίσταση. Το ερώτημα είναι, αυτό είναι το πρόσωπο του πολέμου, το άγριο βεβαίως, αλλά εννοώ στρατηγικά του 21ου αιώνα, οι πόλεμοι στα αστικά κέντρα? Οι πόλεμοι στα αστικά κέντρα που ξεκίνησαν, μπορούμε να πούμε, βέβαια πάντοτε υπήρχαν, αλλά με την σύγχρονη μορφή από τις αρχές του 20ου αιώνα, φτάνουμε στον 21ο αιώνα και εκεί που θεωρούνταν ότι ήταν η εξαίρεση και εμείς στο στρατό μας πριν 30-40 χρόνια λέγαμε αυτό είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση, ο αγώνας σε κατοικημένους τόπους. Πλέον αυτό στον 21ο αιώνα γίνεται ο κανόνας, όχι η εξαίρεση. Από την εξαίρεση που ήταν πηγαίνουμε στον κανόνα, πηγαίνουμε στον αγώνα σε κατοικημένους τόπους και το είδαμε αυτό και στις συγκρούσεις αυτές, ειδικά στο Ιράκ, στη Συρία και το βλέπουμε και τώρα στην Ουκρανία. Αυτό πλέον γίνεται ο κανόνας. Και βέβαια όταν μιλάμε για αγώνα σε κατοικημένους τόπους, η συμμετοχή πολιτοφυλακής ή και απλών πολιτών μη εντεταγμένων σε κάποιο σχήμα είναι αποφασιστικής σημασίας. Θέλω, λέει ο φίλος μου Σημεών, να μου πει ο στρατηγός. Η κυβέρνηση και η προεδρία στην Ουκρανία είναι σαφές και έχει παίξει ένα ρόλο το πώς όλοι πίστευαν το Ζελένσκι και πώς τελικά εμφανίζεται. Το ερώτημα το δικό μου είναι άλλο, λέει. Υπάρχουν κόμματα στην Ουκρανία, υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί στα άλλα κόμματα, βουλευτές, τι λένε όλοι αυτοί, έχουν φύγει, λένε κάτι. Εφημερίδες στην Ουκρανία υπάρχουν, τι γράφουν. Και εν πάση περιπτώσει παρατηρούν, λέει, και κάτι ακόμη. Προβλήματα, καταστροφή, φρίκη, συμφορά, πρόσφυγες, νεκροί. Τα κινητά ωστόσο δουλεύουν κανονικά. Να πούμε εδώ καταρχάς ότι οι πληροφορίες που έχουμε, όπως σε κάθε πόλεμο, αλλά ειδικά σήμερα που ο πόλεμος, μερικοί τον παρουσιάζουν με ένα τεράστιο αθλητικό γεγονός. Παίζουν δύο ομάδες στο γήπεδο, παρακολουθούν ορισμένες τις κερκίδες, αλλά και όλος ο κόσμος από τις τηλεοράσεις ή από τα social media ή από το διαδίκτυο κτλ. Οι πληροφορίες όμως στον πόλεμο είναι πολλές φορές ψευδείς, παραπλανητικές. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και ειδικά από την ουκρανική πλευρά. Δεν έχουμε δει, τουλάχιστον από όσο έχω δει εγώ, πλάνα το τι κάνει ο ουκρανικός στρατός. Εκτός από κάποια σημεία που έχουν δείξει για λόγους γνωστούς ή κατανοητούς οι Ουκρανοί. Έχω δει κάποιους βουλευτές, εκπροσώπους του κοινοβουλίου. Νομίζω ότι προβάλλουν τον Ζελένσκι, διότι ο πρόεδρος της χώρας έφτασε να προσωποποιεί την αντίσταση του ουκρανικού λαού. Οπότε όλο αυτό δείχνουν συνέχεια αυτή την εικόνα, γιατί είναι η προσωποποίηση της αντίστασης του ουκρανικού λαού και δεν δίνουν σημασία σε όλα τα υπόλοιπα. Παρατηρείτε, με ρωτά άλλος ακροατής, κύριε Καρτζονίκα, παρατηρείτε ότι έχει σοβαρά προβλήματα πια η ρωσική επίθεση στο πεδίο? Καταρχάς να πούμε ότι μετά ξέρετε αυτό το
που δεν είναι ανέκδοτο, που είχε πει ο Μολτ και μετά την πρώτη σφαίρα δεν επιζεί κανένα σχέδιο. Ή καμία επιχείρηση δεν πηγαίνει όπως έχει σχεδιαστεί. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα από αυτές τις 15 μέρες, από τις πληροφορίες που έχουμε, mm-hmm. που το επαναλαμβάνω και πάλι, ούτε σαφής είναι ούτε πλήρης, πραγματικά υπάρχουν πράγματα που εντυπωσιάζουν στον ρωσικό σχεδιασμό σε σχέση με την πρόοδο που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν είδαμε χρησιμοποίηση της ρωσικής αεροπορίας. Δεν είδαμε την καταστολή της ουκρανικής αεράμινας. Δεν ξέρω γιατί είδαμε πολλά εγκατελειμμένα οχήματα που κάτι λέει για το ηθικό. Είδαμε προβλήματα στην επιμελητία. Είδαμε όλα αυτά, απλώς δεν μπορούμε να έχουμε μια συνεκτική εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Τάσεις λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι περιγράφουμε, ναι. αλλά δεν μπορούμε να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα. Έρχομαι λίγο τώρα στα δικά μας και έρχομαι ως εξής, με βάση αυτό που γίνεται, γιατί ο πόλεμος, επαναλαμβάνω, έχει το έντονο ανθρωπιστικό στοιχείο και οι στρατιωτικοί το ξέρετε καλύτερα από κάθε άλλον, όμως έχει και τον ομοκινισμό συμφερόντων, παιγνίων και σχεδίων. Και σας ρωτώ ευθέως, είναι σε εξέλιξη μια πολιτικοδιπλωματική υπόθεση. Με επίκεντρο παρακαλώ πολύ την Τουρκία, τώρα πληροφορούμε ότι είναι πιθανόν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών παρόντος του Τσαβούσογλου στην Ατάλια που γίνεται η συνάντηση να ετοιμάζουν μία προσυμφωνία συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι. Μένει να επιβεβαιωθεί. Θέλω όμως να το πάω αλλού. Η Τουρκία με έναν ή άλλο τρόπο, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, αυτή τη στιγμή έχει καταστεί ένας παράγοντας πάνω στον οποίο συζητούν πολλοί. Δηλαδή είναι οι Ρώσοι με τους Ουκρανούς σήμερα, δεν είναι λίγο πράγμα αυτό. Χθες μιλούσε με τον Biden ο Ερντογάν, προχθές με τον Πούτιν, πάει ο Σόλτς, πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός την Κυριακή. Το περασμένο τριήμερο ήταν ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης χώρας στην Κωνσταντινούπολη, ιδιωτικός λένε, δεν ξέρω. Και εγώ θα σας ρωτήσω, εμφανίζεται ο αμερικανικός παράγοντας μετά από 10 μέρες, κάνω ένα σενάριο και λέει: κοιτάξτε, δεν σηκώνει άλλη βαβούρα ο πλανήτης και ιδίως αυτές οι περιοχές. Καλό Ελλάδα και Τουρκία να κάτσουν σε ένα τραπέζι και για να μην τα πράγματα επιβαρύνονται να συζητήσουν τη μείωση, προσέχω τη διατύπωση, του στρατιωτικού αποτυπώματος στα επίμαχα σημεία τριβών τους. Ήτι, στρατιά του Αιγαίου και στρατιωτικοποιημένα νησιά. Πώς τα ακούτε? Καταρχάς δεν έχω ιδιαίτερη πληροφόρηση για το εάν πενέβησαν οι Αμερικάνοι, βρίσκονται πίσω από αυτή τη συνάντηση. Ούτε εγώ. Κάνω όμως μια προβολή. Κάνω μια προβολή. Πρώτο, όσον αφορά την συνάντηση των αντιμαχωμένων μεταξύ Λαυρόφ και Κουλέμπα στην Τουρκία, να πω ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος από την Ελλάδα και δεν είναι αυτό κάτι για να υποτιμήσουμε τη χώρα μας, αλλά η Τουρκία είναι μια άλλη χώρα και παίζει έναν άλλο ρόλο κτλ. Όσον αφορά τα δικά μας, αυτό μπορεί να είναι αμερικανική άποψη ότι δεν θέλουμε, αυτό που αναφέρατε, δεν θέλουμε άλλα σημεία ανάφλεξης ή έντασης κτλ. Και η Ελλάδα με Τουρκία να καθίσουν σε ένα τραπέζι. Ναι, αυτό είναι η αμερικανική άποψη. Δεν μπορεί να είναι και δεν είναι η ελληνική αντίληψη των πραγμάτων. Διότι εδώ έχουμε την Τουρκία η οποία συνεχώς διεκδικεί από την Ελλάδα. Το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών, το οποίο αναφέρατε, είναι κάτι που η Τουρκία το έχει θέσει με τεπιτάσεως το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο, και νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η πίεση με διπλωματικές ενέργειες και δεν ξέρω και τι άλλο πιο πέρα, αλλά σίγουρα με διπλωματικές ενέργειες. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί σε καμιά περίπτωση αποστρατικοποίηση των νησιών. Και το έχω γράψει και στο παρελθόν όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, ότι μπορεί αρχικά να παρουσιαστεί ότι δεν θέλουμε αποστρατικοποίηση των νησιών, θέλουμε να αποσύρεται τα πυραυλικά συστήματα. Μα μισό λεπτό κύριε στρατηγέ, μισό λεπτό. Γιατί
πραγματικά διαπιστώνω συζήτηση, πέρα από την ευφυΐα σας, την ικανότητα να πιάνετε στον αέρα πού πάει η δουλειά. Εγώ, ούτε εγώ έχω πληροφορία αν είναι προϊόν πίεσης. Κάνω όμως μια προβολή και λέω μετά από αυτές τις συναντήσεις και ένεκα της επικαιρότητας κατάστασης των αναθεωρητικών πολιτικών κτλ. Σου λέει ένας τρίτος παίκτης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ είμαστε και οι δυο, ασχέτως αν στην Κύπρο το ξεχάσαν όλοι. Σου λέει λοιπόν, παιδιά, καθίστε. Δεν ζητάω να μπείτε στην ουσία των άλλων τριβών. Εμείς λέμε έχουμε μία, η Τουρκία καλά το είπατε, βάζει 101. Εγώ σας ζητάω ένα πράγμα. Ούτε καν την αποστρατιωτικοποίηση, για να μην χτυπήσει και άσχημα. Μειώστε το στρατιωτικό αποτύπωμα. Και φαντάζομαι ότι όταν θα μας το πούν αυτό, δεν υπονοούν να φύγει ο Σαχίνης, ο Σφακιανάκης και ο Γκαρτζονίκας από 10 να είναι 7 οι στρατιώτες πάνω στο νησί. Θα μας πούν μειώστε το στρατιωτικό αποτύπωμα σε κρίσιμα. Όπως εσείς τώρα είπατε, πυραυλικά. Εκεί θέλω να μου πείτε. Τι θα σημαίνει η αποδοχή κάτι τέτοιο? Η αποδοχή ενός τέτοιου πράγματος είναι η αποστρατικοποίηση. Η αποστρατικοποίηση επί της ουσίας και όχι σύμφωνα με το γράμμα του νόμου. Γιατί μπορεί να έχουμε τη φέκια πάνω στο νησί και να λέμε, ξέρετε, και να έχουμε και στρατιώτες. Αλλά τα νησιά δεν είναι αποστρατικοποιημένα. Απλώς έχουμε πάρει τα πυραυλικά. Μάλιστα. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ομελέτα χωρίς αυγά. Μάλιστα. Άρα είναι κρίσιμο. Προφανώς θέλεις διάβλους επικοινωνίες με το γείτονα. Το ερώτημα είναι, σε αυτό το κλίμα τους θες τώρα? Γενικά ούτε εγώ είμαι διαφωνώ με το να συζητήσουμε. Και πρέπει να συζητάμε και πρέπει να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίες και όλα αυτά χρειάζονται. Το ζήτημα είναι στην προκειμένη περίπτωση σε ποιο πλαίσιο γίνεται η συζήτηση. Είναι απλώς ένα γεύμα των Κάλλες, έχουν δηλαδή μια κοινωνική συνάντηση οι δύο ηγέτες των χωρών για να του προσφέρει δεν ξέρω τι φαγητό και να τον... δηλαδή άμα είναι μια κοινωνική εκδήλωση, εντάξει, μια χαρά, συναντιούνται, τρώνε, πίνουν κλπ. Δεν μπορώ δηλαδή να φανταστώ ότι μπορεί να μπουν στην ουσία αυτών των ζητημάτων σε μια τέτοια συνάντηση και θα αρχίσουν να συζητάνε αποστρατικοποίηση, δεν ξέρω τι άλλο. Μάλιστα. Ρωτάει ο φίλος ο Κώστας, ρωτήστε σας παρακαλώ πάρα πολύ το στρατηγό. Δεν εμπεδώνουμε ένα κλίμα ότι η Τουρκία τελικώς είναι μια χώρα που συνδιαλέγεται με τους πάντες από τους εμπλεκόμενους στο πιο θερμό σημείο αυτή τη στιγμή του πλανήτη, Ουκρανία, μέχρι τους Ισραηλινούς, μέχρι και τους γείτονες οι οποίοι φωνάζουν για την αναθεωρητική πολιτική? Δηλαδή δεν δικαιούται, λέει εδώ ο Κώστας, στρατηγέ μου, η Τουρκία να πει, μα εγώ συζητάω ακόμη και με την Ελλάδα, τι μου λέτε τώρα? Ναι, φυσικά, και το χρησιμοποιεί αυτό και παίζει σε διάφορα επίπεδα και με διαφορετικό τρόπο. Κοιτάξτε, εκτός από την Κύπρο, η Τουρκία κατέχει σήμερα τη Βόρεια Συρία επί της ουσίας και έχει και 15 στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ. Και παίζει και αυτό το παιχνίδι που έχει και στρατιωτικές δυνάμεις, ανεξάρτητα αν είναι παραστρατιωτικές, στη Λιβύη. Δηλαδή, σωστό. Δεν σωστή είναι επίσημα. Ότι κάνουν οι άλλοι πόλεμο ενώ αυτή δεν κάνει κάτι. Χρησιμοποιεί τη στρατιωτική της ισχύ σε όλη τη γειτονιά και μέχρι τη Λιβύη που δεν είναι ακριβώς γειτονιά της. Ερώτημα του φίλου του Λευτέρη. Ρωτήστε σας παρακαλώ πολύ, λέει τον κύριο Γκαρτζονίκα, κατά τη γνώμη του τελικά απεδείχτη μύθος τα Μπαϊρακτάρ υπερεκτιμήθηκαν ή δεν είναι και άξια υποτίμησης και έχουν συνεισφέρει? Τα Μπαϊρακτάρ δεν είναι άξια υποτίμησης. Χρησιμοποιήθηκαν και στη Συρία, χρησιμοποιήθηκαν στο πόλεμο Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν, χρησιμοποιήθηκαν στη Λιβύη και χρησιμοποιήθηκαν και στην Ουκρανία. Οι πληροφορίες για το πόσα ακριβώς είχε η Ουκρανία πριν την έναρξη του πολέμου δεν είναι τόσο σαφείς. Υπάρχει ένας αριθμός ότι είχαν προμηθευτεί 20 συστήματα. Και μάλιστα πριν μερικές μέρες, στις αρχές Μαρτίου, ότι παραδόθηκαν και άλλα τέτοια σημεία στους Ουκρανούς. Υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες, έχουν δείξει κάποιοι ότι προσβολές τεθωρακισμένων διαφόρων στόχων με Μπαϊρακτάρ. Τα μη επανδρομένα αυτά αεροχήματα είναι αποτελεσματικά,
Αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει ασημένια σφαίρα, δεν υπάρχει κανένα οπλικό σύστημα το οποίο τα κάνει όλα. Προφανώς η Τουρκία θέλει να πουλήσει, είναι ένα δικό της σύστημα και το διαφημίζει πολύ περισσότερο και από την πραγματική του αξία. Μάλιστα. Να σας πω ότι όσο ώρα μιλάμε, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών τερματίστηκε η συνάντηση, κάνει δηλώσεις. Πρώτες του δηλώσεις, ο κ. Κουλέμπα λέει, θα ξανασυναντηθούμε με το Λαυρόφ εφόσον βρεθούν από τις δύο πλευρές σοβαρές λύσεις. Σε αυτή τη φάση στόχος είναι ένας ανθρωπιστικός διάδρομος στη Μαριούπολη. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν δεν αποφάσισαν τίποτα, όλα ανοιχτά. Άρα εμπεδώνεται η αίσθηση σε εσάς ότι θα έχουμε κλιμάκωση των επιχειρήσεων? Επειδή είπατε πως μέσω των στρατιωτικών στοχεύσεων επιδιώκεται ο πολιτικός στόχος της Ρωσίας. Ναι, αυτό όμως επειδή συναντάει δυσκολίες, εάν η Ουκρανία δεν έχει μια αδιάλακτη στάση ότι δεν δεχόμαστε τίποτε από όλα αυτά. Αν και νομίζω ότι την Κρυμαία ή τις αυτόνομες επαρχίες, τις δύο αυτές που ήταν de facto αυτόνομες, είχαν αυτονομηθεί, ότι μπορεί να το δεχτεί. Και την είσοδο στο ΝΑΤΟ εν πολλής και πριν αρχίσει ο πόλεμος, κανένας δεν έλεγε ότι η Ουκρανία θα μπει στο ΝΑΤΟ. Τώρα όσον αφορά την ουδετεροποίηση, δηλαδή θέλω να πω ότι ενδεχομένως η Ουκρανία να μην είναι τόσο αδιάλακτη και ενδεχομένως και η Ρωσία να μην είναι τόσο απόλυτη στον επιδιωκόμενο σκοπό και να φτάσουν κάπου και να τερματιστεί αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ κοντά φάση, σε αυτό. Σε αυτή τη φάση. Κλείνοντας αυτή την πρώτη επαφή μαζί σας, η οποία από ό,τι κρίνω από τους τηλεθεατές αφήνει ήδη εξαιρετικές εντυπώσεις, θα σας ρωτήσω, κύριε Γκαρτζονίκα, το εξής. Θεωρείτε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ότι αυτό που αναδύεται μέσα από τη φρίκη ενός πολέμου είναι ακριβώς αυτή η πολυπολικότητα πια, ακόμη και στο επίπεδο των συμμαχιών? Διότι εδώ δεν είναι η από εδώ και από εκεί. Το Ισραήλ έφνης, συζητάμε την Ουκρανία, συζητάμε τη Ρωσία γιατί έχει κατά νου το Ιράν. Η Τουρκία με τη γνωστή τακτική. Χώρες του Αραβικού κόλπου ή η Σαουδική Αραβία που θα περίμενες λόγω της προτέρας συμμαχίας με την Αμερική δεν σηκώνουν το τηλέφωνο στον Biden. Η Ευρώπη ξαφνικά γίνεται unblock σε χρόνο που κάποιος τους εντυπωσιάζει. Τι σας λένε όλα αυτά? Πώς πρέπει να ξαναδιαβάσουμε τελικά τους κανόνες ισχύως γεωπολιτικά? Κοιτάξτε, οι διεθνολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι συνήθως κάνουν αυτές τις συζητήσεις. Ο κόσμος είναι μονοπολικός, πολυπολικός και εντάξει, υπάρχουν διάφορα σε αυτό και συζητήσεις και ειδικά τώρα θα ανάψουν και πάλι, πιστεύω. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι, και το λέω πολύ προσεκτικά, μονοπολικός υπό την έννοια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να παραμένουν η πιο ισχυρή στρατιωτική και οικονομική δύναμη του πλανήτη. Είναι στη δεύτερη θέση, παίρνει το αργυρό μετάλλιο μέχρι τώρα η Κίνα, η οποία είχε όλη αυτή την οικονομική ανάπτυξη και περιμένουμε να μεταφραστεί και σε στρατιωτική, αλλά ακόμα είναι πολύ προσεκτική επειδή θέλει να πουλάει και δεν θέλει σειράξεις σε όλο τον κόσμο. Οι Αμερικανοί έχουν χάσει από το 2000 και μετά μέρος της δύναμής τους με τις επεμβάσεις στο Ιράκ. Με τις επεμβάσεις στο Ιράκ άνοιξαν την πόρτα στο Ιράν και το Ιράν έφτασε μέχρι τη Μεσόγειο. Και εν πάση περιπτώσει δεν φοβούνται γενικώς οι χώρες τόσο πολύ την αμερικανική δύναμη ως αποτέλεσμα αυτών που έγιναν στο Ιράκ αλλά και στο Αφγανιστάν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Αμερική δεν είναι η πιο ισχυρή χώρα. Έχουμε ανάδειξη περιφερειακών δυνάμεων, όπως είναι η Τουρκία, που προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο και τον παίζει μέχρι ένα σημείο που δεν θα τον έπαιζε αν η Αμερική ήταν, ξέρω εγώ, στο 90. Είχε την ισχύ που είχε το 90, τη δεκαετία του 90. Έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Αλλά νομίζω ότι η Αμερική, παρότι έχει μειωθεί η δύναμή της, είναι ακόμη κυρίαρχη. Αλλά υπάρχουν πολλοί από κάτω οι οποίοι κάνουν και διάφορα άλλα παιχνίδια. Και θα κλείσω με ένα ερώτημα που το βρίσκω εξαιρετικό, του φίλου του Νίκου, πριν σας αποχαιρετήσω, ο οποίος λέει: σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε το στρατηγό, με βάση την εικόνα που βλέπει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, με βάση το τι γίνεται στον περίγυρό μας και σε σχέση με την Τουρκία,
Τι είναι αυτό που τον προβληματίζει περισσότερο? Είναι τα εμφανή ή τα, όπως μου το γράφει, σας το διαβάζω, ή τα λεγόμενα αφανή? Π.χ. Βαλκάνια, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, ο σερβικός θύλακας σε σχέση με τη Σερβία, Κωσυφοπαίδιο σε σχέση με την Αλβανία. Μπορεί εκεί να είναι ένα νέο θερμομέτωπο? Καταρχάς, δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις, δεν έχουμε την κρυστάλλινη σφαίρα για να κάνουμε προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι και πριν ακόμα εκδηλώσει την επίθεση της η Ρωσία, ενώ είχε κάνει τις προετοιμασίες και όλα αυτά, πολλοί δεν πίστευαν ότι όντως θα έκανε αυτή την επίθεση που έκανε στην Ουκρανία. Όλα αυτά στα Βαλκάνια, υπάρχει το ζήτημα της Βοσνίας, που είναι μια τεχνητή χώρα, η Σερβία έχει αποχωρήσει και δεν ξέρω εκεί πώς μπορεί να κάνουν χωριό αυτές οι οντότητες και πώς αυτό το πράγμα μπορεί να συνεχιστεί. Αλλά δεν ξέρω εάν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία θα υπάρχει εκεί κάποια εξέλιξη. Αλλά ο κόσμος, ναι, δεν είναι ειρηνικός, ούτε πρόκειται να γίνει, και με όλη αυτή την αναταραχή που έχει γίνει δεν βλέπω δηλαδή ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι ακόμα και ότι θα γυρίσουμε στην πρώτερη κατάσταση. Βέβαια, εμείς έχουμε το θέμα της Τουρκίας που θεωρώ ότι είναι το πιο σοβαρό και δεν μπορεί να μας φεύγει από το μυαλό ποτέ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρατζονίκα, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη συζήτηση και για την πρόσκληση. Να είστε καλά.